Κοντά μας ο προπονητής του Εθνικού Πειραιά, κ. Ντανιέλ Μπατίστα, coach, νομίζω ιδανικό ντεμπούτο σε μια δύσκολη έδρα και απέναντι σε μια πολύ καλή ομάδα. Εκμεταλλευτήκατε τις ευκαιρίες και νομίζω ότι για την κρισιμότητα του αγώνα κάνετε μια πιστική εμφάνιση, έχοντας 3 δοκάρια και αρκετές ευκαιρίες. Νίκη 1-2 κόντρα στον Παναξιακό. Πόσο θα δράσει καταλυτικά η νίκη αυτή στην ψυχολογία σας για να πετύχετε το στόχο της παραμονής? Ήταν ένα δύσκολο παιχνίδι και το γνωρίζαμε όλοι. Και φάνηκε στο παιχνίδι το άγχος που είχαν οι ποδοσφαιριστές και για τις πολλές ευκαιρίες που κάναμε, που χάσαμε ειδικά στο πρώτο ημίχρονο, τα δοκάρια που δεν μπορούσαν να... ενώ δημιουργήσαμε φάσεις, είχαμε την καλύτερη κυκλοφορία της μπάλας, είχαμε περισσότερες ευκαιρίες να σκοράρουμε και δεν μπορούσαμε να πετύχουμε τον γκολ. Και συνήθως όταν μια ομάδα επιτίθεται και χάνει ευκαιρίες, στο τέλος καμία φορά σε τιμωρεί η μπάλα. Είχαμε όμως, εγώ προσωπικά που γνωρίζω αυτά τα πράγματα, είχα το άγχος ότι δεν τα καταφέρουμε. Στο δεύτερο ημίχρονο προσπαθούσαμε να κάνουμε κάποιες αλλαγές για να φρεσκάρουμε την ομάδα, γιατί κάποια παιδιά κουραστήκανε και δεν μπορούσαν μάλλον από κούραση. Αλλά ήταν τόσο αγχώδη προσπάθεια που κάνανε πάρα πολλά λάθη στο δεύτερο ημίχρονο. Παρ' όλα αυτά όμως συνεχίζουμε να κάνουμε ευκαιρίες. Είχαμε και το τρομερή ευκαιρία του Σαραγιάννης που ενώ έκανε τρομερό πλασέ, η μπάλα πήγε πολύ δυνατά στο δοκάρι. Εκεί πραγματικά αγχώθηκε ότι δεν τα καταφέρνετε, δεν μπορούμε να βάλουμε γκολ σήμερα. Στο τέλος όμως τα καταφέραμε με πολύ αγχώδης προσπάθεια. Προσπαθούσε να φρεσκάρει την ομάδα στο κέντρο, να μπει κάποιοι όλοι παίκτες πιο φρέσκο, έβαλε κάποιοι παίκτες να μπει και προφανώς το παιδί που μπήκε, ενώ ήταν φοβερό στις προσπάθεια του ο Λόλος, το παιδί μάλλον επειδή ήταν τραυματίας και ήταν πολλές μέρες δεν έχει καν προπόνηση, γαλακτώθηκε μάλλον και ζαλίστηκε και έπρεπε να ξανακάνουμε αλλαγή σε αυτό το παιδί που έπαιζε πάρα πολύ καλά και από εκεί και πέρα χάσαμε και το κέντρο μετά. Και μετά το 1-0 που πετύχαμε, αποχωρήσουμε γιατί προφανώς δεν μπορούσαμε να διαχειρίζουμε το παιχνίδι καλά και μας πιέσανε η Παναξιακό και φτάσαμε και στην ισοφαρή σε μια φάση που δεν τον περιμένουμε ούτε και εμείς, γιατί ήταν σε μια στιγμένη φάση από το κέντρο. Δεν μαρκάρανε καλά οι παίκτες μέσα στην περιοχή και κάποιος παίκτες με μια κεφαλιά μέσα στην μικρή περιοχή και ήρθε η ισοφαρή. Εκεί ήρθε περισσότερο άγχος μετά. Και κάποια στιγμή ήθελα να κάνω κάποιες αλλαγές γρήγορα, αλλά είχαμε τρεις φάσεις με τις αλλαγές και ήθελα να βγάλω κάποιους παίκτες που δεν μπορούσα. Ο ένας μου λέει έχει κράμπες στα πόδια, ο άλλος μου λέει κουράστηκα και δεν ήξερα και εγώ τι να κάνω, ξέρω εγώ, για να μπορεί να μην κάνει λάθος και κάποιοι παίκτες μπορούν να τραυματιστεί κτλ. Και έγινε αυτό που δεν ήθελα και εγώ πάλι. Γιατί κάνω τις αλλαγές, ενώ έβγαλα τους παίκτες που πραγματικά κουράστηκαν και ήθελαν αλλαγές, τραυματίστηκα ο Αυλονίτης στο τέλος και δεν μπορούσε να παίξει. Ευτυχώς που ήταν στο τέλος και είχαμε πετύχει τον γκολ στις καθυστερήσεις και το παιδί γύρισε το πόδι του και δεν μπορούσε να παίξει. Και έτσι τα καταφέρουμε με πολύ αγχώδης προσπάθεια, αλλά πιστεύω ότι σαν ομάδα δείξαμε ότι ήμασταν λίγο καλύτερα από τον Παναξιακό, γιατί είχαμε τις περισσότερες ευκαιρίες και στο τέλος τα καταφέραμε. Ευχαριστούμε πολύ, coach. Τι παίξει ή ξέρει να παίζει. Μπες στο championsbet.gr και κάνε παιχνίδι. Όπου και αν βρίσκεσαι, 24 ώρες το 24ωρο. Με κορυφαίες αποδόσεις. championsbet.gr. Παίζεις με τους πρωταθλητές.